Λοιπόν, παίρνει ξανά τη θέση της ζωή. Όλα τα λόγα στις ρίδες τους. Δόθηκε η κίνηση της πρώτης υποδρομίας. Χάρη κίνηση τώρα, αλλά μένει start η Ολυμπία και η Μποναβεντούρα. Γρήγορη κίνηση για το Ρεγίνος Πάουερ που παίρνει την πρωτοπορία. Οδηγήσει μπροστά από Βαρού Μιχαέλα Λακρουά. Σαντάν Γιορτζιάννα, η ζωή, η Μποναβεντούρα και η Ολυμπία πίσω καθώς καθυστέρησαν στην αφετηρία. Περνούμε το χιλιάρι με το Ρεγίνος Πάουερ να προηγείται. Ο Λακρουά στο ένα μήκος. Κοντά είναι η Βαρού Μιχαέλα και η Σαντάν Γιορτζιάννα. Πίσω η ζωή, η Μποναβεντούρα και η Ολυμπία καθώς καθυστέρησαν στην αφετηρία. Πλησιάζουμε τώρα το 700 με τον Ρεγίνος Πάουερ να προηγείται. Ο Λακρουά έμεινε στα δύο μήκη τώρα. Πιο πίσω η Σάντα Γιορτζιάννα ανεβαίνει στην τρίτη θέση. Βαρού Μιχαέλα πιο πίσω ακολουθεί. Το 500 ο Λακρουά πλησιάζει το Ρεγίνος Πάουερ στο ένα μήκο. Σάντα Γιορτζιάννα είναι τέσσερα μήκη πιο πίσω. Βαρού Μιχαέλα, Μποναβεντούρα, Ολυμπία. Πολύ πίσω η ζωή. Ο Λακρουά θέλει να ελέγξει το ρυθμό από τι αρχέ τη ευθεία από τον Ρεγίνος Πάουερ και τον ελέγχει. Ετοιμάζεται να κάνει τελική επίθεση και να περάσει στην πρωτοπορία ο Λακρουά. Λακρουά στην πρωτοπορία αρχίζει να απομακρύνεται του Ρεγίνος Πάουερ. Πιο πίσω η Σάντα Γιορτζιάννα, η Βαρού Μιχαέλα, Μποναβεντούρα, Ολυμπία. Πολύ πίσω η ζωή. Λακρουά είναι πάρα πολύ δυνατό. Μεγαλώνει διαρκώ τη διαφορά γύρω στα 6 μήκη. Λακρουά με πολλέ δυνάμει θα κερδίσει εντυπωσιακά την υποδρομία. Ρεγίνος Πάουερ στη δεύτερη θέση με Σάντα Γιορτζιάννα και Βαρού Μιχαέλα.